Είναι γνωστό πως ο Chrome παραμένει στην πρώτη θέση των προγραμμάτων περιήγησης, παρόλο που τα προβλήματα με την υπερβολική χρήση RAM και την αυξημένη κατανάλωση της μπαταρίας παραμένουν. Ο νέος Edge Browser, που κυκλοφορεί για τα Windows 10 Home και διατίθεται πλέον για λήψη σε Mac, βασίζεται στον Chromium, που αποτελεί τη βάση του Chrome, αλλά χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη RAM και μπαταρία από τον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα περιήγησης Safari της Apple διαθέτει τον τέλειο συνδυασμό ιδιωτικότητας, αποδοτικότητας και κατανάλωσης μπαταρίας για τα Mac και αναμένεται να γίνει ακόμα καλύτερο στο άμεσο μέλλον. Εμείς σας ενθαρρύνουμε να δοκιμάσετε και να συγκρίνετε όλους τους διαθέσιμους browsers μέχρι να καταλήξετε σε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Ας δούμε μερικά σημαντικά σημεία των browsers παρακάτω. Στα Windows Home, ο Edge της Microsoft έχει κερδίσει έδαφος μετά το πρόσφατο update του. Παρόλο που ο τρόπος με τον οποίο η Microsoft προωθεί το πρόγραμμα περιήγησης στους χρήστες της είναι αρκετά παρεμβατικός, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως πλέον έχει κάθε λόγο να μας προτείνει τη δοκιμή του. Σε πρόσφατες δοκιμές, ο ολοκένουργιος Edge χρησιμοποίησε περίπου 5% λιγότερη μνήμη RAM και χρήση CPU από τον Chrome και τον Firefox. Οι σελίδες φορτώνουν εξαιρετικά γρήγορα, ενώ οι εφαρμογές της Google μαζί με το Gmail και τα Documents λειτουργούν χωρίς εμπόδια. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες επεκτάσεις με τον Chrome. Σχετικά με την ιδιωτικότητα, η Microsoft προσφέρει 3 επίπεδα ασφάλειας. Εάν είστε χρήστης ενός Mac, ο Safari χρησιμοποιεί περίπου 5 έως 10% λιγότερη μνήμη RAM από τους Chrome, Firefox και Edge. Όπως ο Firefox και ο Edge, ο Safari έχει πολλές προεπιλεγμένες λιμίθεις ιδιωτικότητας, καθώς και αποκλεισμό παρακολούθησης. Σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Chrome, φροντίστε να κλείσετε τις αχρησιμοποιητές καρτέλες για να αποφύγετε την υψηλή χρήση της RAM και της επεξεργασίας ισχύως του υπολογιστή σας. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, μπορείτε να διαγράψετε τις περιττές επεκτάσεις του browser σας, ενώ καλό θα ήταν να αποφεύγετε τις βιντεοκλήσεις από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, καθώς έχουν σοβαρό αντίκτυπο τόσο στην απόδοση του συστήματός σας, όσο και στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.